Κυρία Χριστοδουλοπούλου. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Να δούμε το πώς η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει αυτούς τους δύο ανάπηρους εντός ή εκτός εισαγωγικών νεαρούς ιδεολογικά, πολιτικά, νοητικά, δεν ξέρω πώς, συναισθηματικά όπως και να το πεις, που κατέσφαξαν, ακριβώς, ναι. Κατέσφαξαν έναν 27χρονο βιοπαλαιστή. Αλλά πριν μας πείτε γι' αυτό, θα ήθελα λίγο να σχολιάσετε και την απόφαση που με έκπληξη εγώ άκουσα χτες για τη Ζαρντινιέρα, δηλαδή όλα όσα είδαμε τότε, όλα όσα είδαμε πλάνα και χτες ήταν μια, πώς να το πω τώρα, φαντασίωση. Ναι. Δεν υπήρχαν αυτοί οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί, δεν χτύπησαν τον νεαρό, δεν έγιναν όλα αυτά που είδαμε από τα πλάνα, επαναλαμβάνω, και χτες. Αθώοι. Οι έξι και οι δύο με μείωση ποινή. Μείωση ποινής. Ναι. Φανταστείτε τώρα την αντίφαση με τους νεαρούς που συλλαμβάνονται οπουδήποτε χωρίς καμία εικόνα αποδεικτική για τη δράση τους, που πηγαίνουν με αντιτρομοκρατικό και οι αστυνομικοί αθώοι, αθώος περιστερές. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια απίστευτη αλληλεγγύη μεταξύ των μηχανισμών καταστολής. Αυτό είναι δεδομένο. Παλιά, ξέρετε, η δικαστική εξουσία κρατούσε αποστάσεις από τον μηχανισμό της αστυνομίας, διερευνούσε τις καταθέσεις κτλ. Τώρα υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Απόλυτη συνεργασία και ταύτιση. Ναι, και γι' αυτό δεν ξέρω, πρέπει όλοι να συμμετέχουν στις διαδηλώσεις με ένα βίντεο, ώστε τη στιγμή της σύλληψης να μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Μα και να το αποδείξουν. Και να το αποδείξουν όπως αυτός ο τυχερός εντός εισαγωγικών Κύπριος φοιτητής, ο οποίος όπως δήλωσε εκτός του ότι είναι οργισμένος, λέει τελικά αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο θα ήμουν μάλλον κατηγορούμενος εγώ. Και σίγουρα δεν θα την γλίτωνε. Δεν θα την γλίτωνε. Πάμε λοιπόν τώρα στους δύο αυτούς κατηγορούμενους για τη σφαγή του Πακιστανού νεαρού. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι διαβάσαμε στις εφημερίδες και παρακολουθήσαμε το δικαστικό ρεπορτάζ εναντίον των δύο δραστών, απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και της παράνομης οπλοκατοχής. Μάλιστα. Προφανώς καμία αυτά ρατσιστική διάσταση στην πράξη τους, έτσι. Ναι, υπάρχουν μέσα στους γενικούς κανόνες για την επιμέτρηση της ποινής του άρθρου 79 του ποινικού κώδικας, μάλιστα προστέθηκε με πρόσφατο νόμο του 2008, ότι συνιστά επιβαρυντική περίπτωση όταν τελείται το οποιοδήποτε έγκλημα εν προκειμένου αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, όταν τελείται από μίσος εθνικό, φυλετικό, θρησκευτικό. Αυτή η διάταξη δυστυχώς δεν έχει συμπεριληφθεί στην κατηγορία κατά των δύο χρυσαυγητών φασιστών. Τυχαίο, κυρία Χριστοδουλοπούλου. Να σας πω κάτι. Ή ο εισαγγελέας που συνέταξε το κατηγορητήριο αγνοεί αυτή τη διάταξη, διότι έχει περιπέσει επί 3-3,5 χρόνια σε αχρησία, δεδομένου ότι η εισαγγελία δεν την έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Μάλιστα. Είτε θέλει να αποφορτήσει την υπόθεση από τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά της. Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες επιθέσεις που έχουν γίνει και με θάνατο. Τις ενθαρρύνει αυτές τις επιθέσεις. Με ρατσιστικά κίνητρα, και δεν έχουμε δει ποτέ να απασχοληθεί η εισαγγελία για τη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Ας μείνουμε εδώ, κυρία Χριστοδουλοπούλου, γιατί είναι πάρα πολύ πιεστικός ο χρόνος, αλλά δεν θα το αφήσουμε αυτό το θέμα να περάσει έτσι, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι βλέπω. Ναι, να σας ευχαριστήσω προφανώς. Πολύ. Να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ. Γεια.